με αντίπαλο της Ατούν Κολονίας. Το παιχνίδι έχει ξεκινήσει εδώ και 2,5 λεπτά και ο Άρης χάρη σε ένα εκρηκτικό ξεκίνημα. Προηγείται με 13 απέναντι στους Γερμανούς που δείχνουν καθυλωμένοι από αυτόν τον ξέφρενο ρυθμό που επέβαλε από την αρχή η πρωταθλήτρια Ελλάδος. Ο Γουίλτζερ θα κερδίσει το επιθετικό rebound. 6 πόντοι μέχρι στιγμής από τον Καναδό και ο Άρης προηγείται 12-3, 16-57 πριν από το τέλος. Το κόψιμο από τον Σούμποτιτς. Ο Γουίλτζερ εξασφάλισε την μπάλα για τον Άρη. Γιαννάκης. Η πάσα για τον Σούμποτιτς. Αυτός αμέσως το σουτ. 14-3. 4 πόντοι και από τον Σούμποτιτς. Και ο Γερμανός προπονητής, ο Αμερικανός προπονητής μάλλον της Ατούν, ο Τόνι Τιλέο, αναγκάζεται άρον-άρον να πάρει το πρώτο time out για να ανακόψει αυτόν τον, επαναλαμβάνουμε, ξέφρενο ρυθμό του Άρη, που υποστηριζόμενος από ένα κοινό που δεν έχει προηγούμενο στα ελληνικά δεδομένα σε επίπεδο συλλόγου, είναι αποφασισμένος να καθαρίσει, όπως λέμε, από την αρχή το παιχνίδι. Σούμποτιτς, Γιαννάκης, η πάσα backdoor για τον Γκάλι. Πολύ δύσκολα ο Γκάλις όμως με αυτή την μαεστρία που τον διακρίνει στον αξιοποιεί της πάσης του Γιαννάκη. Θα δώσει στο σκορ μια διαφορά 11 πόντων, 16-5. Θα κλέψει ο Γιαννάκης και θα φύγει ο Γκάλις στον ευνηδιασμό. Ο Γιαννάκης θα ξαναπάρει την μπάλα, το κόψιμο όμως και το φάουλ από τον Μπεκ. Η πάσα για τον Γιαννάκη. Γκάλις. Από την κορυφή της ρακέτας, καλάθι και φάουλ, 27, 8 πόντι μέχρι στιγμής από τον Γκάλι που έχει 4 στα 4. 14 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Το σούτ από τον Μακ Πίρσον, rebound από τον Φιλίππο, από τον Γιαννάκη στον Γκάλι, που φτάνει κάτω από το καλάθι. Εκεί βρίσκει όμως 3 παίκτες, θα τους νικήσει και τους 3, 22-7, 5 στα 5 ο Γκάλι. Γκάλις. Από τον Γιαννάκη στον Φιλίππου. Αυτό στον Γκάλι. Που θα κάνει το άλμα και εκεί δεν μπορεί να τον κόψει κανένας. Φιλίππου θα αποτύχει. Rebound από τον Γκναν. Θα κόψει ο Γιαννάκης που είναι πανταχού παρόν και ήδη έχει κάνει 3 κλεψίματα. Γκάλις από την κορυφή της ρακέτας. 7 στα 7. Ο μεγάλος άσος του Άρη. 28-11. Γκάλις απέναντι στη ζώνη. Θα βγάλει την μπάλα για τον Γουίλτζερ που θα έρθει εύκολα να κάνει το 30-13. Η ζώνη 3-2 της Σατούρν. Τελευταία επιλογή του Ντιλέο. Το σου 3 πόντων από τον Γιαννάκη. 33-17. Το πρώτο τρίποντο του Γιαννάκη που έχει πετύχει με αυτό 11 τρίποντα στους 4 αγώνες μέχρι τώρα. Ανταποδίδει με σου 2 πόντων ο Μακ Πίρσον και μειώνει σε 33-19. Γκάλις. Το πρώτο άστοχο σου του Γκάλι. 9,5 λεπτά μετά την έναρξη του αγώνα. 33-19 το σκορ. Θα κλέψει ο Φιλίππου που είναι και αυτός πολύ γρήγορος. Γουίλτζερ στον ευνηδιασμό. Η πάσα για τον Σούμποτιτς που θα καρφώσει εντυπωσιακά μπροστά στον Γκναντ. 2-1-2-2. Γόρικ θα προσπαθήσει να διεισδύσει. Θα κερδίσει εκεί το rebound ο Γιαννάκης. Η πάσα για τον Γκάλι. Αυτός τον Γουίλτζερ που θα κάνει το πάσιμο και θα καρφώσει. 39-19. Σούμποτιτς αφήνει στον Γιαννάκη. Αυτός θα κάνει το σουτ 3 πόντων μπροστά στον Γιάκελ. 40-23. Και ξανά στην ίδια άμυνα, τη ζώνη που μέχρι στιγμής δεν προβληματίζει τον Άρη. Η έξοχη πάσα του Γιαννάκη και ο Γκάλις με ένα εκπληκτικό σπάσιμο της μέσης θα κάνει το 42-25. Το replay χωρίς σχόλιο. Η πάσα για τον Σούμποτιτς. Από τη γωνία, από τη δική του θέση. 44-27. Άλλαξε την άμυνά της η Σατούν. Έχουμε μια ζώνη 4 και ένας. Ο Μπεκ πάνω στον Γκάλι, όπως φάνηκε στην πρώτη τουλάχιστον πάση. Ο Γιαννάκης όμως θα προλάβει οποιαδήποτε αντίδραση της άμυνας. 46-29 λοιπόν από τον Άρη που τα καταφέρνει θαυμάσια μέχρι τώρα και στην άμυνα. Απέναντι σε μια ομάδα που έχει μέσο όρο 115 πόντων σε πρωτάθλημα και Ευρώπη. Ρωμανίδης στο σουτ 2 πόντων.
Το σουτ 2 πόντων από τον Γκναντ. Rebound τελικά από τον Γιαννάκη που ήλθε εκεί από τις βοήθειες να καλύψει το κενό. Γκάλης, πολύ έξυπνα. Σταμάτησε την κίνηση για να μην κάνει το επιθετικό φάουλ. Η πάσα για τον Βίλτζερ. Θα πλησιάσει το καλάθι. Θα κερδίσει και το rebound και νέο καλάθι με φάουλ. Γκάλης. Έχει βγει έξω από την γραμμή ο Σούμποτιτς. Γιαννάκης με καλές προϋποθέσεις. Το σουτ 3 πόντων με ταμπλό. Γκάλης που έκρυψε για λίγο την μπάλα, την άφησε για τον Γιαννάκη. Σουτ 3 πόντων. Rebound από τον Φιλίππου που έχει τύχει για το καλάθι. Σούμποτιτς για τον έξοχη ασίστ πάσα για τον Φιλίππου. 50-60-38. Γουόρικ. Ωραία προσπάθεια με διαδοχικές δρίβλες. Γιαννάκης. Μένουν 16 δευτερόλεπτα για τον Άρη. Η πάσα για τον Σούμποτιτς. Σουτ 3 πόντων. 61-40. Και του μένουν ακριβώς τόσα δευτερόλεπτα όσα χρειάζεται το παιχνίδι για να τελειώσει. 12. Γκάλης. Θα διεισδύσει. 63-45. Μένουν ένα. Και τώρα κανένα, το παιχνίδι θα τελειώσει πριν από την τελική προσπάθεια του Γουόρικ που ναι μένει επιτυχημένη. Αλλά προπολού είχε ακουστεί η κόρνα της γραμματείας που σημείωνε τη λήξη του ημιχρόνου. Ο Άρης θα ξεκινήσει με την πεντάδα που ξεκίνησε και το πρώτο ημίχρονο. Γιαννάκης, Γκάλης, Φιλίππου, Σούμποτιτς, Βίλτζερ. Η Σατούν με Γουόρικ, Μπεκ, Γκναντ, Γιάκελ και Μακφίρσον. Γκναντ που θα κάνει το ραβερσέ σουτ και θα μειώσει σε 63-47. Προσπαθεί να κλέψει ο Φιλίππου. Γουόρικ κρατάει την μπάλα. Αφήνει για τον Μπεκ που μειώνει σε 63-49. Γουόρικ προσποιείται σου 3 πόντων και σουτάρει για 2 πόντους τελικά. Ο Μπεκ μειώνει ακόμα περισσότερο σε 63-51. Για τον Γκάλι που μαρκάρεται πάντα από τον Μπεκ. Μένουν 5 δευτερόλεπτα. Θα πρέπει να γίνει το σουτ και γίνεται από τον Φιλίππου. Το πρώτο καλάθι του Άρη στο δεύτερο ημίχρονο. Φιλίππου για τον Γιαννάκη. Θα σουτάρει για 3 πόντους. Πιο ψηλά από όλους ο Γουόρικ που είναι αρκετά γρήγορος. Μπεκ, ωραία προσπάθεια. Το γρήγορο καλάθι και η Σατούν μειώνει σε 65-53. 15 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ωραία πάσα του Γκάλι για τον Βίλτζερ και ο Άρης ανεβάζει τη διαφορά. Ο Γκάλις πάνω στον Γουόρικ. Θα βρει τον τρόπο αυτός να κάνει το σουτ με ταμπλό. 67-55. Ο Γουόρικ για τον Γιάκελ που θα επιχειρήσει το σουτ 3 πόντων. Γιαννάκης κερδίζει αυτό το rebound. Η πάσα ευνηδιασμού για τον Γκάλι. Που θα πετύχει το καλάθι, θα κερδίσει το φάουλ και είναι το πρώτο εύστοχο σουτ του Γκάλι ύστερα από 6 άστοχα στο δεύτερο ημίχρονο. Θα ξαναδούμε τη φάση. Το εξεζητημένο πραγματικά καλάθι του Γκάλι. Και η μπάλα θα πρέπει να είναι υπέρ του Άρη της Σατούρνου. Εξελίχθηκε γρήγορα. Ευκαιρία για κάρφωμα. Το τρίτο κάρφωμα από τον Καναδό. Γκάλις. Θα κάνει το σούτ από την κορυφή της ρακέτας. Προσπαθεί να κερδίσει και το φάουλ. 74-62. Γουόρικ. Έχει γυρίσει όμως ο Άρης. Μακφίρσον που θα κάνει το πίβοτ. Και θα μειώσει πάλι σε 74-64. Γιαννάκης θα κάνει τελικά το σουτ 3 πόντων. Το τέταρτο τρίποντο του Γιαννάκη. Ο Μπεκ για τον Γουόρικ. Ωραία προσπάθεια από τον Γουόρικ που έχει κάνει 2-3 πολύ φαντεζή προσπάθειες. Μακφίρσον για τον Γιάκελ που θα ελιχθεί και θα μειώσει σε 79-70. 11 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Η Σατούν δεν καταθέτει τα όπλα. Γκάλις με σπάσιμο της μέσης και πάλι θα κερδίσει το φάουλ. Αυτό στον Γκάλι που θα κάνει ανενόχλητο στο σουτ. Rebound από τον Γουόρικ. Θα φύγει στον ευνηδιασμό. 3-1-2-1. Μπέκ στο lay-up. Follow και 81-74 από τον Γουόρικ. Γκάλις που διστάζει να στείλει την μπάλα στον Ρωμανίδη. Γιαννάκης. Και είναι καλάθι, μετράει, μετράει. Γκάλις για τον Γιαννάκη που θα σουτάρει για 3 πόντους. Rebound από τον Λυπηρίδη. Χρειάζεται να μπει αυτό το καλάθι. Ρωμανίδης, επιθετικό rebound. Και 85-74. Θα γίνει το τζάμπολ.
Κερδίζει ο Ζάντερ την μπάλα για τον Γκναντ. Κλέβει ο Γιαννάκης. Γκάλης που θα προσπαθήσει να ευνηδιάσει. Κόβεται από τον Ζάντερ. Θα μετρήσει όμως το καλάθι. 87-74. Μια σπάνια φάση πραγματικά. Και χρεώνεται με επιθετικό φάουλ ο Γουόρικ. Εκνευρισμένοι οι Γερμανοί στο βάθος ρίχνουν τη διαφημιστική πινακίδα. Θα ξαναδούμε τη φάση. Ο Γκάλης στο τελείωμα της φάσης. Στάθηκε και τυχερός, αλλά όταν τολμάς βέβαια σε θέλει και τύχη. Και όχι, χρεώνεται μόνο με φάουλ ο Γουόρικ, ο οποίος αρχίζει να κάνει χειρονομίες. Έχει χρεωθεί και με τεχνική ποινή. Γουόρικ. Κλέβει ο Γιαννάκης. Η πάσα ευνηδιασμού για τον Γκάλη και το καλάθι θα είναι μια εύκολη υπόθεση. 89-76. Ο Γουίλτζερ ζητάει φάουλ. Γιαννάκης θα κάνει το σούτ με ταμπλό. 91-78. Ο Άρης ανασένει. Μένουν 15 δευτερόλεπτα στον Άρη για να εκδηλώσει την επίθεση. Γκάλης κόβεται από τον Γκνάτ. Η πάσα ευνηδιασμού και εκεί όμως βρίσκεται ο Γιαννάκης, που σπάζει τη διαφημιστική πινακίδα προσπαθώντας και τα κατάφερε να διασώσει την μπάλα. Γίνεται η μάχη κάτω από το καλάθι και η μπάλα με υπόδειξη του Γκριγκόριεφ υπέρ του Άρη. Και ο Γουίλτζερ έφτασε τους 20 πόντους, είναι το καλύτερο του ρεκόρ στον Άρη. Χάνγκαρ που κρατάει την μπάλα, κλέβει ο Γιαννάκης, ο οποίος κάνει πολύ μεγάλο παιχνίδι. Θα καρφώσει από τη μία μεγάλη φάση στην άλλη για τον Παναγιώτη Γιαννάκη, που παίζει με 4 φάουλ. Ξανακλέβει και η μπάλα υπέρ του Άρη, όπως δείχνει ο Γκριγκόριεφ. Θαυμάστε τον Γιαννάκη σε ένα προσωπικό ρεσιτάλ. Μακφίρσον μειώνει σε 94-82. Σηκώνει το χέρι του Φιλίππου. Όχι, τελικά το χρεώνουν στο Γιαννάκη. Είναι το 5ο φάουλ του Γιαννάκη, που αποβάλλεται 4 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, ενώ το σκόρ είναι 96-82 υπέρ του Άρη. Στη θέση του Οδοξάκης. Για τον Γουίλτζερ, που κάνει τη ρυψοκίνδυνη πάσα, αλλά ευτυχώς ο Φιλίππου προλαβαίνει. 98-85. Σαν προπονητής και ο Γιαννάκης, τον βλέπετε εδώ, γονατιστό στον πάγκο. Ενθαρρύνει τους συμπαίκτες του. Γκάλης θα κάνει την τελική προσπάθεια. Θα νικήσει τον Άρη από πλάτη και προσπάθησε να τον κόψει. 185. Μακφίρσον κερδίζει το rebound. Κόβει καθαρά ο Γουίλτζερ. Γκάλης στον ευνηδιασμό, θα κάνει το pivot, θέλει να γυρίσει την μπάλα στον Σούμποτη, τελικά θα κάνει μόνο στην τελική προσπάθεια. 102-86. Φολένοντας όμως, θα πετύχει άλλο ένα καλάθι. 104-88. Έκοψε καθαρά ο Δοξάκης και αδιαμαρτύρεται ο Γουόρικ. Δεν υπήρξε φάουλ. Γκάλης, η πάσα για τον Φιλίππου. 106-88. 1 λεπτό και 53 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Πάνω στον ενθουσιασμό του Γιαννάκη μπορεί να ξεχαστεί και να μπει. Σου 3 πόντων από τον Μπεκ. Και μειώνει Σατούν. 45 δευτερόλεπτα ακόμα. 106-96 το σκορ. Σου 3 πόντων από τον Γουόρικ. Επιθετικό rebound από τον Χάνγκαρ. Νέο σου τρίποντο από τον Μπεκ. 106-99. Γίνεται το λάθος. Κλέβει ο Γιάκελ. Θα κάνει προσπάθεια και το lay up. Μειώνει σε 106-101. Μένουν 6 δευτερόλεπτα. Γίνονται συνεχόμενα φάουλ. Rebound από τον Κάτερ. Και τελειώνει το παιχνίδι. Τελικό σκορ λοιπόν. Ο Άρης νίκησε την Σατούν Κολονίας με 107-101. Μια μεγάλη νίκη βέβαια.